Μέγαρον Podcast. Με τον Νίκο Κανελόπουλο. Είμαστε εδώ και πάλι στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Είναι ο κύριος Γιάννης Μετζικόφ, ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος. Και στο άλλο μικρόφωνο, ο βαθύφωνος Χριστόφορος Ταμπόγλης, διαπρεπής Έλληνας λυρικός τραγουδιστής, ο οποίος έχει εμφανιστεί σε πολλά λυρικά θέατρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο κύριος Ταμπόγλης έχει τραγουδήσει μεταξύ άλλων στην Όπερα της Νέας Υόρκης, στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, το Covent Garden και τη Μεγάλη Όπερα της Γενέβης. Το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει περισσότερους από 70 ρόλους και έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 250 παραγωγές. Όλα ξεκίνησαν το 83, όταν κέρδισε την υποτροφία Μαρία Κάλλας, συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο, στο Guildhall και αργότερα στη Νέα Υόρκη. Ο κύριος Μετζικόφ ξεκίνησε τις σπουδές του στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, είχε δάσκαλο στο τμήμα ζωγραφικής τον Γιάννη Μόραλη και στο τμήμα σκηνογραφίας ενδυματολογίας τον Βασίλη Βασιλιάδη. Έχει εργαστεί σε πλήθος παραστάσεων στο Εθνικό Θέατρο, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο Θέατρο Τέχνης, την Εθνική Λυρική Σκηνή, φυσικά εδώ στο Μέγαρο Μουσικής, και έχει συνεργαστεί με σημαντικούς σκηνοθέτες όπως τον Κακογιάννη, τον Φολανάκη, Κούνδουρο, Ευαγγελάτο, Τσιάνο, Χουβαρδά, αλλά και με γνωστούς χορογράφους. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Μετζικόφ. Μεγάλοι δάσκαλοι που προφανώς προσφέρουν στους μαθητές τους γνώση, πόσο μπορεί ένας ζωγράφος, για παράδειγμα, να επηρεαστεί από τον δάσκαλό του στην τεχνοτροπία του? Το είχα πάντα απορεί αυτό. Μπορεί κάποιος να βοηθήσει, να κατευθύνει έναν καλλιτέχνη σε αυτό το είδος της τέχνης? Κατά κάποιο τρόπο, με έναν ειδικό τρόπο, μπορεί να μπει λίγο το νερό στα βλάκι. Γενικολογία. Γιατί στην πραγματικότητα, στην αλήθεια της, η τέχνη δεν διδάσκεται. Σωστά. Το ταλέντο στους ανθρώπους είναι ένα κατά Θεό άδικα μοιρασμένο. Άλλος το έχει και άλλος δεν το έχει, και όποιος δεν το έχει δεν το αποκτάει. Άρα λοιπόν μόνο γενικές κατευθύνσεις μπορεί να δώσει ένας δάσκαλος. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα εξαρτάται από το πόσο μεγάλο είναι αυτό το χάρισμα. Μέσα σου είναι, μέσα σου είναι. Νομίζεις ότι κοιμάται και αυτό είναι πάντα ένα γρηγόρση. Είναι τα μάτια σου, οι αισθήσεις σου. Είναι μια πίεση που στέλνει το αίμα στις αρτηρίες σου και ανεβοκατεβαίνει. Είσαι εσύ. Έχω μαθητές. Λέω στον ένα, φτιάξ' το αυτό, παιδί μου. Το φτιάχνει. Τεχνούργημα αυτό, τεχνούργημα, τεχνούργημα, τεχνούργημα. Ξαφνικά ένας ανάμεσά τους έχει κάνει ένα έργο τέχνης. Πώς το έκανες, παιδί μου? Πες μου να το κάνουν και τα άλλα παιδιά. Δεν ξέρω, δάσκαλε. Μα κάτι να πεις, δεν ξέρω, δεν μας είπατε να κάνω. Είναι ένα μυστήριο η τέχνη. Μυστήριο η απόκτηση της τέχνης. Μυστήρια τα σημεία εκκίνησης. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Αποκαλύπτεται η τέχνη πάνω σε έναν άνθρωπο. Κύριε Σταμπόγλη, είστε βαθύφωνος, ένας λυρικός τραγουδιστής. Μετά από τόσα χρόνια ενασχόλησης με τη μουσική και το ραδιόφωνο, είχα πάντα αυτή τη σκέψη πως η δουλειά που κάνετε είναι πολύ αθλητική, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Εσείς οι λυρικοί τραγουδιστές, και εξηγούμε, χωρίς μικρόφωνα, έχετε μεγάλες ορχήστρες μπροστά σας, τραγουδάτε σε μεγάλους χώρους και πολυπληθές κοινό, υποδίεστε συγχρόνως. Είναι πολύ κουραστικό αυτό που κάνετε, δεν μπορείτε να το κάνετε κάθε μέρα. Είναι αλήθεια? Είναι πολύ αλήθεια. Έρχομαι να μπω μέσα στην απάντηση του Γιάννη. Γιατί προεξάρχων σε αυτή την ιστορία πάντοτε θα είναι το ταλέντο, πάντοτε θα είναι η δύναμη, που είναι ένα μυστήριο, που είναι άσχετη με τα περιτά μου κιλά ή με το ότι εγώ δεν αθλήθηκα ποτέ. Όμως θέλω να πω ότι υπάρχει στους τραγουδιστές και σε όλους τους μουσικούς, νομίζω, μια ειδική άθληση η οποία εστιάζει στο αντικείμενο. Μια μέρα ο μεγάλος μου φίλος και ο μεγαλύτερος μουσικός προετοιμαστής που έχει η Ελλάδα σαφώς, ο Δημήτρης Ογιάρκας, μου είπε: «Βρε Χριστόφερε, αν περνάγαμε εμείς τόσες ώρες που περνάμε στις πρόβες σε ένα γυμναστήριο, θα ήμασταν bodybuilders αυτή τη στιγμή». Σε αυτό έχει μεγάλο δίκιο. Εμείς οι τραγουδιστές, και κλείνω με αυτό, γυμναζόμαστε σε ένα πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο που είναι η φωνή. Και αυτό ενσωματώνεται σε αυτό που λέμε τεχνική της παραγωγής αυτού του ήχου, που πρέπει, όπως είπατε, να έχει τη δυνατότητα να περνάει πάνω από μια ορχήστρα, να φτάνει στην τελευταία γραμμή ενός αρχαίου θεάτρου που μπορεί να είναι 5.000 θέσεων και όχι τόσο εξαιρετικής ακουστικής, όπως είναι το Ηρώδιο, για παράδειγμα. Είναι λοιπόν μια δοκιμασία,
η οποία θέλει δύναμη, θέλει αντοχή και το κάνετε καλά, διότι αυτό περνάει και στον κόσμο, διότι δεν είναι μόνο το ότι τραγουδάτε αυτό που τραγουδάτε, πρέπει να περνάει και στον κόσμο. Να πείθετε δηλαδή το κοινό σας ότι είστε αυτός ο ρόλος. Βεβαίως, αυτό έχει να κάνει πολύ βέβαια με τα ερμηνευτικά μέσα ενός τραγουδιστή. Να σας πω ότι ναι, είμαστε όχι απλώς αθλητές, αλλά πρωταθλητές στο αντικείμενό μας. Και δεν εννοώ οι τραγουδιστές που έκαναν μία πορεία όπως η δική μου. Θέλω να πω ότι είναι πρωταθλητισμός και για κάθε παιδί που θέλει να ασχοληθεί με το τραγούδι, ή που ασχολείται ήδη, ή που το έχει όνειρο, ή που κάνει τα πρώτα του βήματα. Απαιτεί πρωταθλητισμό στο αντικείμενο φωνή. Αυτό είναι βέβαιο. Από εκεί και πέρα, στο να πείσουμε πάνω στη σκηνή, είναι το ερμηνευτικό μέσο που έχει να κάνει πάλι με το ταλέντο. Οπωσδήποτε ένα ταλέντο υποβοηθείται από καλή διδασκαλία, είτε αυτή είναι κινησιολογική, είτε είναι φωνητική, είτε είναι καθαρά μουσική, είτε είναι υποκριτική. Αλλά η κορονίδα είναι πάντοτε το ταλέντο. Ένας άνθρωπος με ταλέντο μπορεί να έχει εξαιρετικούς διδασκάλους, να μην φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που θα φτάσει ένα ταλέντο φυσικό που μπορεί κανείς να μην του πει τίποτα. Και πραγματικά να αξιωθεί μιας πολύ μεγάλης ερμηνείας. Θα σας πω εδώ ένα χαρακτηριστικό το οποίο φυλάω πολλά χρόνια μέσα μου και θα το ξαναπώ ίσως, αλλά νομίζω είναι η πρώτη φορά που το λέω. Μία φορά μου διηγεί το αείμνηστος Χρήστος Λαμπράκης, του οποίου νομίζω το έργο καθόμαστε σήμερα και μιλάμε, και όχι μόνο, αλλά κυρίως το δικό του εννοώ, ως επικεφαλής αυτής της κίνησης που μας έφτασε εδώ, μου έλεγε μια ιστορία από τη Μαρία Κάλλας και συζητούσε, επειδή ήταν προσωπική φίλη, συζητούσαν μια μέρα και της είπε: «Βρε Μαρία, αυτά τα 5-4-4 κάτι λεπτά που είναι πριν την αρχίσεις την απόδοση της Ελιζαμπέτα Ντιβαλουά, της πρωταγωνίστρια Ντον Κάρλο, της Βασίλισσας, που είναι μια εισαγωγή της ορχήστρας, είναι περίπου, δεν θυμάμαι τον ακριβή χρόνο, συγχωρέστε με, είναι γύρω στα 4 και κάτι λεπτά. Εκεί περίπου είναι. Όπου εμείς σε gros plan, ευτυχώς έχουμε αυτή τη βιντεοσκόπηση, βλέπουμε αυτή τη γυναίκα να αλλάζει εκφράσεις. Της είπε: «Αυτό το πράγμα πώς το κάνεις?» Και η απάντηση της Κάλλας ήταν: «Βρε Χρήστο μου, αφού ήταν βασίλισσα». Δηλαδή αυτό μας απογυμνώνει. Για την Κάλλας ήταν προφανής η απάντηση. Ναι, αλλά για την Κάλλας ήταν προφανής. Και σας θυμίζω ότι η Κάλλας πήρε μια πολύ βασική εκπαίδευση στην Ελλάδα και έκτοτε καμία άλλη. Δηλαδή μαθαίνουμε από όλους όσο προχωράμε στις πληροφορίες για τη ζωή αυτής της γυναίκας, να γίνονται περισσότερες με το χρόνο, ότι βέβαια έβλεπε. Και λένε ότι έβλεπε και την Παπαδάκη και την Παξινού και την Κοτοπούλη και όλες αυτές. Ήταν οι μεγάλες της εντός εισαγωγικών δασκάλες, ως όμως θεατής αυτών, έτσι. Αλλά εκεί πια μίλησε ο Θεός, δεν μίλαμε εμείς. Είναι σε συνέχεια και σε επίρρωση αυτών που είπε ο κύριος Μετζικόφ προηγουμένως. Το έχεις το ταλέντο ή δεν το έχεις, εξελίσσεται σε έναν βαθμό. Εσείς με την εμπειρία σας, κύριε Μετζικόφ, μέσα στα τόσα λυρικά θέατρα και μόνο στα θέατρα γενικότερα, τι σκέφτεστε για αυτούς τους ανθρώπους που είναι επί σκηνής? Γράφουνε στις Βέδες ότι όταν τέλειωσε τον κόσμο ο Θεός, είδε ότι είχε μπροστά του ένα πλήθος μελαγχολικών μελοθανάτων και είπε: «Πρέπει να φτιάξω τους καλλιτέχνες, θα τους γεμίσουν αισιοδοξία και ελπίδα». Και ακούστηκαν μουσικές, ακούστηκαν τραγούδια.
Παίξανε θέατρο, πήρανε χρώματα, στολίσανε τον κόσμο με ζωγραφιές. Θέλω να πω, μπορούμε αλήθεια να υπάρξουμε χωρίς την τέχνη? Έχετε φανταστεί τώρα που έχουμε τον κορονοϊό σαν παράδειγμα, να καταργήσουμε αυτή τη στιγμή την τέχνη, να μην έχουμε βιβλία να διαβάσουμε, να μην έχουμε να ανοίξουμε μια μουσική, να μην μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να μην μπορούμε να δούμε ένα ποίημα, να μην μπορούμε να ζωγραφίσουμε? Θα πεθαίναμε νωρίτερα, χωρίς την αρρώστια. Είναι αλήθεια, και αυτό νομίζω μας κρατάει ζωντανούς σε εισαγωγικά αυτό το πράγμα. Η μουσική, η τέχνη, η ζωγραφική, η ζωή. Είναι ζωή. Μιας και μιλάμε, κύριε Μετζικόφ, γνωρίζω ελάχιστα πράγματα περί ζωγραφικής. Γι' αυτό απευθύνω σε εσάς κάποιες ερωτήσεις που πιθανώς να ενδιαφέρουν και τους ακροατές μας. Κάποιοι μεγάλοι ζωγράφοι, όπως για παράδειγμα ο Πικάσο, ο Ματής, ο Νταλή, ασχολήθηκαν έστω και λίγο με τη σκηνογραφία. Αληθεύει? Βεβαίως. Ξαδέρφια είναι. Ξαδέρφια, η ζωγραφική και η σκηνογραφία τι είναι? Τι είναι η σκηνογραφία? Ένα ζωντανεμένο σε ένα ταμπλό βιβάν, ένα ζωντανεμένο πίνακα ζωγραφική. Με του ίδιου όρου το βλέπει. Με μια επαγωγή στη σκιά, από μπροστά μόνο, δεν μπορεί να πα από πίσω. Μεγάλη, μεγάλη σχέση με τι αρμονικέ τομέ, με τι χρωματικέ αρμονίε. Ίσως γι' αυτό άσκησε και σε μένα μια πολύ μεγάλη γοητεία το θέατρο. Είναι το θέατρο, είναι κάτι. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να βλέπεις τη συγκίνηση εύκολα στα μάτια των θεατών αμέσως. Ξέρετε τι είναι το κοινό? Ένα βραβείο εκείνη τη στιγμή. Ο ζωγράφος δεν έχει κοινό, έχει πελάτες. Και μάλιστα αυτό που λέτε τώρα, αν το φέρουμε σε αυτή την δύσκολη εποχή που ζούμε τώρα, που ηχογραφούμε αυτές τις ημέρες, γίνονται κάποιες παραστάσεις, για παράδειγμα στο Μέγαρο ή κάπου αλλού, και μεταδίδονται διαδικτυακά με άδεια αίθουσα. Δεν μπορεί να το ζήσει όπως πρέπει ο καλλιτέχνης. Δεν μπορεί να πάρει το βραβείο του, όπως είπατε. Δεν είναι η ίδια τέχνη. Είναι μια άλλη τέχνη. Η τέχνη του τραγουδιού είναι να ακούσεις το τραγούδι. Η τέχνη μιας φωτογραφίας, μιας όπερας ή ενός βίντεο είναι η τέχνη ενός βίντεο. Δεν είναι τα ίδια. Είναι κοντά, μας έρχεται, μας θυμίζουν, φοδράρουν κάτι που προσπαθούμε να αναγεννήσουμε στη μνήμη μας, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ έχω απέναντί μου ένα καλλιτέχνη, συγκλονιστικό, πιστέψτε με, δεν είναι φιλοφρονητικό, που ονειρεύομαι τη στιγμή. Αν θέλετε, πιστέψτε με, και είναι μπροστά για να σας διαβεβαιώσει, πόσες φορές τον έχω παρακαλέσει και μου λέει, έλα μωρέ Γιάννη, σε παρακαλώ, με φέρεις, πες μου ένα τραγούδι. Πες μου ένα τραγούδι μπροστά του, το έχω πει χίλιες φορές. Μια ανάγκη μου ζητάει να το κάνω. Δεν μπορούν να δουν οι ακροατές μας το φως, το χαμόγελο στην έκφρασή σας. Και δεν μπορώ να το περιγράψω, απλώς το αναφέρω. Κυρία Σταμπόγλη, ακόμη μια απορία που μπορεί να ενδιαφέρει τους ακροατές μας. Η ερμηνεία των βαθύφωνων όπως εσείς και των βαρύτωνων θεωρείται δυσκολότερη από αυτήν των τενόρων, με την έννοια ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια? Είναι αλήθεια? Όχι, δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Θεωρώ ότι η ερμηνεία από μόνη της είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και μοναδικό κεφάλαιο. Δεν αφορά τόσο την κατηγορία των φωνών. Αν θέλετε, η απόδοση ενός κομματιού, χρησιμοποιώ τον όρο κομμάτι γιατί θέλω να πω μια καντσονέτα, διότι μια άρια είναι γραμμένη για μια συγκεκριμένη φωνή και δεν αλλάζει ποτέ αυτό. Μπορεί να αλλάξει, δηλαδή στο κέφι ενός πάρτι, αλλά στο θέατρο απάνω όχι, δεν θα γίνει ποτέ. Μια καντσονέτα, ας πούμε, μπορεί να την πει ένας τενόρος, ένας βαρύτερος, ένας βαθύφωνος, μια υψήφωνος, έτσι, χωρίς να υπάρχει περιορισμός. Αλλάζουν τα κλειδιά απλά, το ύψος, το τονικό που θα φτάσουν. Και μία ακόμα ιστορία, μια και ξεκίνησα με ιστορίες. Έκανα cover, δηλαδή ήμουνα διανομή σε περίπτωση ανάγκης στη Μετροπόλιταν για το Ελιξίριο του Έρωτα. Σε μία μεγάλη διανομή ήταν η κυρία Νετρέπκο. Θυμάμαι, δίφθηνε ο μαέστρο Μπενίνη. Ένας αγαπητός άνθρωπος, εξαιρετικός μαέστρος. Ξεκίνησε ως πολύ μεγάλος ρεπετιτέρ και συνέχισε την πορεία του ως πολύ μεγάλος επίσης μαέστρος. Είναι στην κορυφή αυτή τη στιγμή. Συζητάγαμε, κάναμε πρόβα η δική μου διανομή, γιατί είμαστε στη Μετροπόλιταν, όταν είσαι σε αυτή την κατηγορία, είσαι απόλυτα προετοιμασμένος, διότι μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνο το βράδυ και να σου πούν αύριο το πρωί τραγουδά, αύριο το μεσημέρι τραγουδάς. Πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα και είμαστε έτοιμοι σαν... Όταν το κανονικό cast. Ακριβώς, όπως κάνουμε και τις παραγωγές εκεί όταν είμαστε κανονικό cast. Συζητάγαμε μετά την πρόβα για αυτή τη διανομή και για τους ρόλους και μου λέει, Χριστόφορε, ο τενόρος βάζει τον γκολ. Του λέω, γιατί μαέστρο, αφού έχουμε υψήφωνο και μάλιστα τόσο ονομαστή και αυτά. Δεν έχει σημασία, μου λέει, μην πας στα ονόματα.
Η ανδρική κατηγορία φωνής τενόρος είναι αυτή που βάζει τον γκολ, διότι είναι μια φωνή, ξέρετε, προέρχεται από μια μετάλλαξη. Δεν ανήκει στην τυπική κατηγορία ανδρικών φωνών. Οι ανδρικές φωνές είναι του βαριτόνου και του βαθυφόνου, εκφύσεως το λέμε αυτό. Έχει όμως τη δυνατότητα να φτάνει τόσο ψηλούς τόνους, και αυτό, επειδή κατά το μαέστρο Μπενίνι δεν είναι αναμενόμενο, εκεί κάνει τη μεγάλη έκπληξη στο ακροατήριο και το ξεσηκώνει. Και την εντύπωση. Ενώ από μια υψήφωνο θα περιμένουν και την ψηλή νότα και να είναι και άρτια, ειδικά αυτοί που ξέρουν και έρχονται και μας παρακολουθούν και ξέρουν ποια είναι τα σιμπεμόλ, ποια είναι τα λα, ποια είναι τα ντο και όλα τα λοιπά. Και τα περιμένουν. Τα περιμένουν ακριβώς, και άρα δεν τους εκπλήσει, αντίθετα το απαιτούν. Και από τον τενόρο περιμένουν το σιμπεμόλ του, αλλά ένα μέρος του κοινού που δεν είναι τόσο εξοικειωμένο, όταν ακούει μια ανδρική φωνή να φτάνει αυτά τα ύψη, τα ενθουσιάζει, και αυτό είναι το γκολ που περιγράφει ο μαέστρο Μπενίνι. Κύριε Μετζικόφ, παρά τις ομοιότητες που είπαμε προηγουμένως για το ζωγράφο και το σκηνογράφο, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα σε αυτές δύο κατηγορίες τέχνης, τους τεχνίτες, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, την οποία παρακαλώ να σχολιάσετε. Δηλαδή, ο ζωγράφος είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει μέχρι να φτάσει εκεί που θέλει, εκεί που φαντάστηκε. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα που με ρωτάτε. Ο σκηνογράφος εξαρτάται από άλλους. Ακριβώς. Ο ζωγράφος είναι βασιλιάς στο καμαράκι του. Μένει στη μοναξιά του, βάζει και ακούει το Χριστόφορο Σταμπόγλι στα ωραιότερά του, περνάει υπέροχα μόνος του, και στο κάτω-κάτω, αν δεν του αρέσει αυτό που κάνει, το σκίζει. Πού βρίσκεται το αρνητικό? Στο ότι δεν έχει κοινό. Δηλαδή δεν έχει εκείνη την ώρα άμεσα το βλέμμα του κοινού. Το βλέμμα του κοινού είναι μεγάλη ιστορία. Στις μέρες μας βλέπουμε ότι μπορεί και να σε καταστρέψει, αλλά μπορεί και να σε ανεβάσει στον ουρανό. Αυτό είναι χάρισμα, δύναμη το κοινό. Μου έχει τύχει δηλαδή να έρθουν άνθρωποι, σας το λέω και πραγματικά έρχομαι σε μεγάλη αμηχανία, γιατί δεν έχω μεγάλη αίσθηση για τον εαυτό μου, και μου κρατάνε τα χέρια, με φιλάνε, και αυτό μου δίνει έτσι μια μεγάλη ενθάρρυνση. Λέω, για φαντάσου, έφτασα στο μυχό της ψυχής του. Είναι μεγάλη ιστορία. Από την άλλη, στο θέατρο άμα δουλεύεις, δεν ορίζεις τη δουλειά σου. Και μου έχει συμβεί να είμαι μέσα σε μια πολύ κακή παράσταση, παρότι κατέθεσα πολύ μεγάλο μόχθο και μάλιστα μ' άφησε και ευχαριστημένο το αποτέλεσμά μου. Γιατί η τέχνη του θεάτρου είναι ίσως η μοναδική τέχνη, φυσικά και η όπερα και το μπαλέτο, που πολλοί μαζί συγκλίνουν για να φτιάξουν ένα και μόνο έργο τέχνης. Είναι ένα έργο πολλών και όλων μαζί και του καθενός ξεχωριστά. Άρα λοιπόν βγαίνει ένα συνολικό συμπέρασμα. Ένα κοινόχρηστο αποτέλεσμα. Ένα κοινόχρηστο αποτέλεσμα, πολύ σωστά το είπατε. Βεβαίως. Που μπορεί αυτό να είναι υπέροχο, και μπορεί βεβαίως να σε ρίξει και στα τάρταρα και να πούνε πήγανε και κάνανε πια τόση βασαρία για το τίποτε. Βεβαίως δεν έχω γεννηθεί χτες, είμαι 40 χρόνια στο θέατρο και κουβαλάω στο πετσί μου πάρα πολλές τέτοιες εμπειρίες που έχουν τύχει, ας πούμε, και λοξοδρόμησε η δουλειά. Γιατί στο θέατρο η μεγάλη κουβέντα είναι να μην κάνεις του κεφαλιού σου. Ο καλλιτέχνης του θεάτρου είναι θεράπων. Υπηρετεί το όραμα του σκηνοθέτη. Δεν μπορεί να πας όπου θέλεις. Ένας σκηνογράφος είναι εξαρτημένος, γιατί συνεργάζεται με πολλούς ανθρώπους, αλλά ας ξεχάσουμε όλους τους άλλους, είναι ο σκηνοθέτης πρώτα-πρώτα. Αλίμον, ακριβώς. Και θα δώσει ένα καλύτερο αποτέλεσμα αν ο σκηνογράφος του δώσει κάτι που τον επηρεάσει θετικά, και αντιστρόφως. Βεβαίως.
Ακριβώς όπως το λέτε. Γιατί μην νομίζετε ότι και όλα τα οράματα είναι οράματα του Θεού, μπορεί να είναι και οράματα του διαβόλου. Δηλαδή να βρεθούμε από τη μια στιγμή στην άλλη σε ένα σκηνοθέτη ο οποίος κάνει ό,τι του ήρθει. Έχουν συμβεί και αυτά τα πράγματα. Και βέβαια να συνεργαστείς και με ένα σκηνοθέτη που να σε σημαδέψει και να περάσουν δεκαετίες και να τον θυμάσαι και να βουρκώνεις. Όλα μπορούν να συμβούν στο θέμα. Και μπορεί να σε σημαδέψει και αρνητικά. Φυσικά. Νομίζω ότι ο Αλέξης Μινωτής έλεγε πως το σκηνικό καθόριζε σε μεγάλο βαθμό τη σκηνοθεσία του. Βέβαια, εργαλείο είναι το σκηνικό. Όπως και τα κουστούμια. Ακριβώς. Εργαλεία είναι. Ναι. Πορτάκια είναι να μπορέσει να περάσει και να ερμηνεύσει καλύτερα ο ηθοποιός ή ο τραγουδιστής. Όμως θα πιαστώ από αυτό να σου πω κάτι, Γιάννη, γιατί δυσκολεύομαι ειλικρινά, διότι μίλησες τόσο υπέροχο για μένα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Και αν το ανταποδώσω, θα φανεί σαν ανταλλαγή φιλοφρονήσεων και δεν θέλω. Εμένα ο Γιάννης με έχει ντύσει μία φορά μόνο, δυστυχώς. Έτυχε, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν διαλέγουμε εμείς ποιος θα το κάνει αυτό. Με ένα υπέροχο κουστούμι στη Φεντόρα, δεν θα το ξεχάσω, στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και θέλω να του πω ότι για μένα το τελικό κομμάτι της εμφάνισης μου, πριν βγω στη σκηνή, στο οποίο παίρνει πάρα πολύ μεγάλο μέρος, διότι ο Γιάννης και ο κάθε Γιάννης ελέγχει και το μακιγιάζ, την οποιαδήποτε φροντίδα ή αλλαγή στο πρόσωπο. Είναι δική του υποχρέωση και ευθύνη μαζί. Εγώ είχα την τύχη να μάθω από την Αριάν Νουσκίν του Θεάτρου του Σολέγη ότι η πιο δύσκολη άσκηση και υποχρεωτική σε έναν ερμηνευτή, ηθοποιό, τραγουδιστή, νομίζω και χορευτή θα ισχύει, είναι να καθίσει να κοιτάξει τον εαυτό του αφού έχει τελειώσει όλη η ένδυση και το μακιγιάζ 10 λεπτά στον καθρέφτη αμίλητος. 10 λεπτά στον καθρέφτη αμίλητος είναι μια αιωνιότητα, θα σας πω. Εγώ στα 2 λεπτά καταραίω. Η πληροφορία όμως που παίρνεις εκείνα τα 2 λεπτά από την απόφαση που έχουν πάρει δύο άνθρωποι, ο σκηνοθέτης και ο σκηνογράφος, για το ποια θα είναι η τελική σου εικόνα, καθορίζει τρομερά ποια θα είναι η ερμηνευτική σου γραμμή. Γι' αυτό και θα σας πω ότι οι πολύ μεγάλοι ηθοποιοί και τραγουδιστές, τολμώ να πω, ζητούν τα κοστούμια τους πάρα πολύ νωρίς. Και τα φοράνε πολύ νωρίς. Και όλοι λένε, όχι, μη χαλάς το κοστούμι, το στέλνουμε στο καθαριστήριο. Αυτοί οι άνθρωποι του θεάτρου το χρειάζονται για να ενσωματωθεί στην ερμηνεία τους. Και γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες στο Γιάννη Μεντζικόφ και σε όλους τους ανθρώπους που κάνουν, υπηρετούν αυτό το κομμάτι της τέχνης μας, που είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του παζλ, αλλά αδαμάντινο. Δηλαδή αυτό το κοίταγμα στον καθρέφτη, κύριε Σταμπόγλη, σε βοηθάει να μπεις μέσα στο ρόλο, μέσα από τα ρούχα, έτσι, και από ναι, το μακιγιάζ. Νομίζω ότι δεν σε βοηθάει να μπεις, σε βοηθάει να βγεις προς τα έξω με αυτό που τελικά έχεις νιώσει ότι είναι. Ξέρετε, με ρωτήσατε πολύ για τις ερμηνείες και εγώ ίσως λοξοδρόμησα την κουβέντα προς άλλες πληροφορίες. Δεν πειράζει, η κουβέντα είναι ελεύθερη. Αλλά, βεβαίως, αυτό είχα στο μυαλό μου. Αλλά θέλω να σας πω ότι η ερμηνεία, για μένα τουλάχιστον, είναι ένα είδος συγγένειας προς αυτό το πρόσωπο. Έρχεται να γίνει μια συγγένεια. Κάποιες φορές είναι πιο μακρινή, κάποιες φορές είναι πιο κοντινή. Στην πιο κοντινή έχουμε πιο λίγη δουλειά να κάνουμε, είμαστε πιο οικοί προς αυτό το πρόσωπο που ερμηνεύουμε. Αλλά όταν δούμε τον εαυτό μας, όπως θα μας παρακολουθήσουν οι άλλοι, αυτή η συγγένεια έρχεται και ξεκαθαρίζει απόλυτα. Α, μπορώ να έχω αυτού του είδους την προσέγγιση τώρα. Γιατί η εικόνα που έχω εγώ στις πρόβες με τα jeans και με τα t-shirts και αυτά όλα δεν έχουν να κάνουν τίποτα με αυτό το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι συγκλονιστικό σε σχέση με αυτά που περιέγραψα. Γι' αυτό και θυμάμαι πολύ καλά, όποτε δούλεψα με τον μεγάλο Πίτσι, που ήταν και σκηνογράφος και σκηνοθέτης και έκανε τα κουστούμια του όλα, ξεκίνησε άλλωστε ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος. Έκανε περάσματα με τα τελικά κοστούμια σχεδόν από την αρχή του έργου. Ήθελε να βλέπει συνέχεια την εικόνα αυτή και βέβαια εμάς μας βοηθούσε, γιατί βλέπαμε και εμείς τον εαυτό μας μέσα σε αυτή την καινούρια εικόνα του, που ανήκει βέβαια στο πρόσωπο που ερμηνεύουμε, και όλο μας βοηθούσε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Μεντζικόφ, περίεργο πράγμα. Αγγίζει τα όρια του μυστήριου, του ακατανόητου. Δεν είμαι ασφαλώς ούτε τραγουδιστής, ούτε σκηνική είναι η εργασία μου. Είναι παρασκηνιακή. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Ο ηθοποιός ή ο τραγουδιστής που στέκεται απέναντι στη σκηνή
ενθαρρύνεται από τα σημαίνοντα βλέμματα. Όχι τα σημαίνοντα βλέμματα μες στα σκοτάδια που ούτως ή άλλως δεν βλέπει, αλλά από μία ατμόσφαιρα που νιώθει γύρω του θετική. Φαίνεται περίεργο, νομίζει κανένας μέσα από αυτό όλο το σκοτάδι, τα φώτα πάνω του, ότι δεν βλέπει τίποτα. Αισθάνεται το ότι έχει φτάσει κάτω. Αισθάνεται τις αναπνοές, αισθάνεται ότι αυτή τη στιγμή ταξιδεύει με αρέσκεια στους θεατές. Είναι ένα πράγμα μυστήριο. Όποιον και να ρωτήσετε, κανένας δεν μπορεί να σου εξηγήσει πώς γίνεται. Μόνο όταν τελειώνει που βγαίνει κάθιδρος και φτάνει στα καμαρίνια. Γιατί σου κουνάει και σου λέει εντάξει. Όλοι, τι εντάξει, ξέρει ότι έφτασε κάτω. Κοιτάξτε πόσο μυστήριο πράγμα. Ξέρει ότι έχει φτάσει κάτω. Ξέρει ότι τους έχει στο χέρι του. Πώς γίνεται αυτό, δεν τους βλέπει καν. Είναι ένα μυστήριο της τέχνης. Γι' αυτό σας λέω, το κοινό βοηθάει πάρα πολύ μια παράσταση να περπατήσει. Το λέγαμε και πριν. Κύριε Σταμπόγλη, έχετε τραγουδήσει και πολλούς και σπάνιους ρόλους στην όπερα βασικά, αλλά και σε musical. Είναι όμως κάποιος ρόλος που θα έλεγα σας ξέφυγε, θα θέλατε να ερμηνεύσετε και δεν το έχετε κάνει τώρα? Καταρχάς να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το ρήμα «μου ξέφυγε». Δυστυχώς δεν μπήκα ποτέ στην κατηγορία των καλλιτεχνών που επέλεγαν τους ρόλους και έλεγαν στα θέατρα «Α, θέλω να κάνω αυτό» και τα θέατρα κάνανε τα πάντα για να... Όχι, δεν είχα ποτέ τέτοιου είδους ούτε εξουσία αν θέλετε, αλλά δεν θεώρησα ποτέ ότι είναι δικό μου θέμα. Είναι θέμα πάντα των θεάτρων να σκεφτούν έναν καλλιτέχνη, αυτή είναι η δουλειά τους. Για να απαντήσω άμεσα στην ερώτησή σας, υπάρχουν δύο ρόλοι που θα ήθελα πάρα πολύ και νομίζω κάθε βαθύφωνος θα ήθελε να τους κάνει. Είναι ο περίφημος Μεφιστοφελής του Φάουστ, σε κάποια από τις βερσιόν του, γιατί υπάρχει ο Μεφιστοφελής του Μπόιτο, που είναι εξίσου ενδιαφέρον. Εγώ μιλώ για τον Κουνό αυτή τη στιγμή. Κουνό. Ένας ρόλος ο οποίος είναι εμβληματικός, δυστυχώς, αλλά και δικαιολογημένα, αποτελεί συνήθως προνόμιο των Ρώσων ή Σλαβοφώνων τραγουδιστών, που είναι ο Μπόρις Γκοντουνόφ. Θα ήθελα πάρα πολύ να είχα την ευκαιρία να τους προσεγγίσω, όσο ακόμα ο Θεός μου δίνει φωνή και δύναμη, όπως είπατε, γιατί χρειάζονται και τα δύο, και οι μέρες μας μου επιβάλλουν να συμπληρώσω τη λέξη και υγεία, γιατί είναι σωστά απαραίτητο, όπως μάθαμε από αυτή την ετήσια πλέον και ιστορία που ζούμε. Εύχομαι η Εθνική Λυρική Σκηνή να σκεφτεί να μου προτείνει κάτι από αυτά, αν μπει στον προγραμματισμό της, γιατί είχε την καλοσύνη να ζητήσει από συναδέλφους μου να ρωτήσει, να θέσει αυτό το ερώτημα, ποιους ρόλους θα ήθελες να κάνεις, συγκεκριμένους συναδέλφους που το άκουσαν και με το παραπάνω, δεν το συζητώ. Εγώ δεν είχα αυτή τη χαρά, αλλά μπορώ πάντα να ελπίζω να το σκεφτούν εκείνοι για μένα. Εγώ εύχομαι να σας δώσουν αυτή τη χαρά. Κάτι τελευταίο από εμένα τουλάχιστον. Απευθύνομαι και στους δύο. Γιατί 30 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ιδρύθηκε το Μέγαρο. 30 χρόνια και δυστυχώς σε αυτήν την εποχή, τουλάχιστον αυτές τις ημέρες που ηχογραφούμε, δεν γίνονται παραστάσεις για αυτούς τους γνωστούς λόγους. Εσείς ως καλλιτέχνες, ως άνθρωποι του θεάτρου, της μουσικής, αυτής της τέχνης γενικότερα, βασικά κάνετε έναν προγραμματισμό σε βάθος χρόνου. Τώρα τι γίνεται? Πώς τα βλέπετε τα πράγματα από το φθινόπωρο ή το χειμώνα? Τώρα δεν τα βλέπουμε εμείς. Τα βλέπει ο Θεός. Και θα μας ανοίξει την πόρτα, κύριε Μετζικόφ, να δούμε μουξιολόγη. Καμιά συναυλία. Να δούμε καμιά είναι συναυλία. Μελαγχολικό πράγμα το πολύ, άδειο πολύ. Θέατρο. Τώρα όπως καθόμαστε εδώ μέσα στην άδεια αίθουσα, ξέρετε αυτή η αίθουσα έχει σχεδιαστεί να είναι πλημμυρισμένη από ήχο,
να είναι γεμάτη κόσμο. Είναι άλλες οι συνθήκες της. Αλλιώς ονειρεύεται κανένας όπως ο Χρήστος Λαμπράκης όταν φτιάχνει μια αίθουσα. Και θα ήθελα να συμπληρώσω σε σχέση με τις άλλες δύο αίθουσες αυτή, η αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος είναι μια αγκαλιά. Θέλει ένα πιάνο, ένα τρίο, ένα μικρό σύνολο και έχει τόσο καλή ακουστική. Και τη βλέπουμε άδεια. Έχω δουλέψει εδώ, ξέρω πόσο κόσμος σχεδόν χωράει σε αυτό που λέτε, σε μια αγκαλιά. Είναι πολύ όμορφη αίθουσα. Εμένα τουλάχιστον είναι αγαπημένη μου. Μ' αρέσει πιο πολύ από άλλες αίθουσες του Μεγάρου. Λόγω αυτού του ότι φέρνει, έρχεται το ένας κοντά στον άλλο. Έτσι. Κύριε Σταμπόγλη. Εγώ θα πω ότι ο Γιάννης έδωσε την σαφέστερη και πιο ακριβή απάντηση. Όντως, πέρα από τους αστεϊσμούς, ο Θεός κοιτάει τα πράγματα. Είναι βαθιά μέσα στην πίστη μου αυτό. Στο πραγματικό επίπεδο, τις αποφάσεις πρέπει να πάρουν κάποια συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας. Αυτά είναι οι κυβερνήσεις όλων των λαών, δεν μιλάω για την Ελλάδα μόνο, και οι λοιμοξιολόγοι, οι επιτροπές αυτές, έτσι που μας αποφασίζουν λίγο πολύ, πάντα με βάση τα στατιστικά στοιχεία. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι θα ανοίξουν οι αίθουσες πάρα πολύ σύντομα. Θέλω να ελπίζω ότι θα ανακόψουμε αυτή την εξάπλωση του ιού, που είναι και ο λόγος για το κλείσιμο αυτό. Έτσι φαίνεται και έτσι ελπίζουμε, κύριε Σταμπόγλη. Αλλά θέλω να πω ένα πράγμα πολύ σημαντικό, το οποίο έχει υποθεί από τον Γιάννη πριν. Θα μου επιτρέψετε να καταχραστώ του χρόνου να το επαναλάβω. Πρέπει η τέχνη να ξαναπάρει τη θέση της στις ψυχές και στις καρδιές των ανθρώπων. Και αυτό δεν γίνεται με μεταδόσεις τηλεοπτικές ή διαδικτυακές. Η τέχνη είναι μια άμεση σχέση, τουλάχιστον οι παραστατικές τέχνες, αλλά νομίζω και οι εικαστικές, είναι μια άμεση σχέση μεταξύ των θεατών και των καλλιτεχνών, και δεν θέλω κανείς να του περάσει η ιδέα ότι καλά είναι μωρέ τώρα και με αυτές τις μεταδόσεις, καλά γίνονται τα πράγματα, δεν είναι τόσο άσχημα. Όχι, διαφωνώ. Είναι μια άλλη διάσταση, σεβαστή, εξυπηρέτησε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που δεν είχαν την δυνατότητα να μπουν στη ΜΕΤ ή στο Covent Garden να δουν κάτι. Είναι λύση ανάγκης όμως τώρα. Αλλά ας την πούμε λύση ανάγκης, παρακαλώ. Αυτό πρέπει να καταγραφεί με πύρινα γράμματα. Εγώ όμως έχω μια ερώτηση να κάνω στο Γιάννη Μετζικόφ και θα την κάνω και ως βαθύφωνος, δηλαδή ως λυρικός καλλιτέχνης και ως φίλος. Και θα πάρω το έναυσμα από την πρώτη σας ερώτηση για να κλείσω έτσι τον κύκλο της εκπομπής αυτής, αυτού του podcast όπως συνηθίζεται να λέγεται, και να του πω, όταν ο Πίτσι πρώτο ήρθε στην Ελλάδα με έντυνε για κάτι που δεν θυμάμαι τι είναι, συγχωρέστε τη μνήμη μου. Νομίζω ότι ήταν ο Ορφέας του Μοντεβέρτη. Εγώ πάντα είχα πρόβλημα με την παχυσαρκία μου και μια προσωπική μου κόντρα εντός εισαγωγικών με τον μεγάλο μου Ευεργέτη και μέντορά μου, αείμνηστο Χρήστο Λαμπράκη. Πήγα στην πρόβα του κουστούμιου και είπα στον Πίτσι, τι θα κάνουμε που είμαι έτσι, έχω κοιλιά και αυτό, και μου είπε, τι λες. Εγώ έντυσα την Καμπαγέ στην Τραβιάτα στα Λευκά στη Βενετία. Εγώ κατέβασα το βλέμμα και κάθισα εκεί να με μετρήσουν, να με ράψουν, να με κόψουν, αυτά που ο Γιάννης τα ξέρει πολύ καλά. Και ήθελα πραγματικά να ρωτήσω τον Γιάννη με πολύ αγάπη και χωρίς πια συμπλέγμα, γιατί έχω πια χάσει πάρα πολλά κιλά. Και ήθελα να σε ρωτήσω, Γιάννη μου, είναι τόσο απαγορευτικό, είναι τόσο δύσκολο να ντύσει κανείς θεατρικά έναν υπέρβαρο άνθρωπο? Η περαιτέρω απορία που είναι μέσα στην ερώτησή μου είναι, οι υπέρβαροι άνθρωποι, οι άνθρωποι που έχουν παραπάνω κιλά, δεν είναι μέρος της ζωής? Κύριε Μετζικόφ. Καταρχάς, ένα βασικό πράγμα. Δεν μπορείς να καταπιαστείς με κάτι που δεν αγαπάς. Δεν μπορείς να καταπιαστείς με κάτι που θες να το διορθώσεις. Για μένα, ποτέ δεν παρεκάμφθει στο υποσυνείδητό μου η ερώτητα του ανθρώπινου σώματος. Αν ασχολήθηκα με την ενδυματολογία, ζωγράφος είμαι, είναι λόγω της μεγάλης αγάπης που έχω στο ανθρώπινο σώμα. Κατά προέκταση την ανθρώπινη ικανότητα. Βλέπεις ένα κορμάκι. Τι είναι ένα κορμάκι? Ένα νεράκι τρέχει μέσα του. Τι? Και φτάνει ξαφνικά να δημιουργεί ένα τέτοιο θρίαμβο η τέχνη με αυτό το εργαλείο, που δεν είναι δυνατό να μη σταθείς έκθαμβος. Δεν μπορείς να κάνεις όμορφα πράγματα πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο αν αρχίσεις και τον εκαταπιάνεσαι με αυτό το σχόλιο. Δεν μπορείς, δεν γίνεται. Λοξοδρομείς. Αν θέλεις αυτή τη στιγμή να τον εντάξεις, θα τον εντάξεις όπως είναι, όπως τον θαυμάζεις, όπως υπάρχει, όπως τον έχεις βάλει μέσα στην ψυχή σου. Είναι πολύ βασικό πράγμα του να μην σκεφτείς φασιστικά. Η τέχνη σχαίνεται το φασισμό.
Δεν τον εθέλει να διαφοροποιήσει τους ανθρώπους. Εγώ έχω φτιάξει πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχω γίνει και ο εξομολόγος τους. Έχουν έρθει κοντά μου και με έχουν πει: «Δεν πειράζει αγάπη μου, αστεία, να αυτό, δεν πειράζει αγάπη μου». Και έχουμε ένα αποτέλεσμα που ένιωσα μετά την ευγνωμοσύνη μέσα στα μάτια τους. Πρέπει να τους αγαπάμε τους καλλιτέχνες. Σε τελευταία ανάλυση δεν έχουμε έρθει για να τους αλλάξουμε. Έχουμε έρθει πάνω στη σκηνή του θεάτρου για να τους υπηρετήσουμε οι σκηνογράφοι. Είναι ένα γεγονός αυτό. Και εμείς οι ακροατές να τους απολαύσουμε. Ολοκληρώσαμε και αυτήν τη συζήτηση και θέλω να ευχαριστήσω τους δύο σημερινούς προσκεκλημένους εδώ στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγαρού Μουσικής Αθηνών. Κύριε Γιάννη Μετζικόφ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και τους δύο. Κύριε Σταμπόγλη, επίσης ευχαριστώ και εσάς. Εγώ πάντως πέρασα υπέροχα και το ίδιο εύχομαι να περάσουν και οι ακροατές μας. Και εγώ σας ευχαριστώ και τους δύο και θα πω και εκ μέρους του Γιάννη ότι ευχαριστούμε πάνω απ' όλα το Μέγαρο Μουσικής που υπάρχει. Που υπάρχει 30 χρόνια, τους ανθρώπους που το υπηρετούν 30 χρόνια, γιατί κάποιοι από αυτούς είναι από την αρχή εδώ. Και θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά και ο Γιάννης και εγώ, τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον κύριο Γιάννη Βακαρέλη, για τον οποίο πραγματικά έχω εκλεκτά αισθήματα και φιλίας, αλλά και θαυμασμού, και θεωρώ ότι η ανάληψη αυτών των καθηκόντων από τον Γιάννη ήταν για μένα ένα βάλσαμο. Ευχαριστώ πολύ.